Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε από σένα και από τι μεγαλειώδει συγκεντρώσει που είδαμε να πραγματοποιούνται και σήμερα. Σε δεκάδε πόλεις βγήκε ο κόσμο στου δρόμου και διαδήλωσε. Έστειλε χειρό μήνυμα. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί τα τελευταία πολλά χρόνια. Δηλαδή, ένα αυθόρμητο πλήθο κόσμου από όλε τι γενναίε, πραγματικά νέου, μεγαλύτερου εργαζόμενου, συνταξιούχου. Όλη η γκάμα του κοινωνικού ιστού βγήκε στους δρόμους για να διαδηλώσει όχι για να ζητήσει αυξήσεις, όχι για να ζητήσει αναδρομικά, όχι για να ζητήσει επαγγελματικά δικαιώματα, να ζητήσει το θεμελιώδες, το κεφαλαιώδες για ένα κράτος δικαίου, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών. Τι έλεγε ο κόσμος εκεί κάτω σήμερα? Δεν έλεγε θέλουμε να μα δώσετε παραπάνω χρήματα, θέλουμε να μα δώσετε πράγματα που μα έχετε πάρει τόσα χρόνια ή δεν ξέρω τι. Έλεγε μόνο ένα πράγμα. Για αυτέ τι 57 αθώε ψυχέ που χάθηκαν από εγκληματικέ αμέλειε, από εγκληματικά λάθη, ένα πράγμα. Δικαίωση. Δικαίωση λέει, δικαιοσύνη να αποδοθούν ευθύνε, πραγματικά όμω να αποδοθούν ευθύνε, όσο ψηλά και αν φτάνουν αυτέ. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα απολύτω περιθώριο για αυτό που ονομάζουμε όλοι τόσα χρόνια σχηματικά κράτο δικαίου θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης αποτύπωση σε αυτή την ιστορία. Το κράτο δικαίου πρέπει να μιλήσει. Να μιλήσει πραγματικά. Να μην οχυρωθεί κανεί πίσω από ανθρώπινε αστοχίε, πίσω από ψηλοπαραλήψει, πίσω από συμβάσει, πίσω από δεν ξέρω τι. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να αποδώσει ευθύνε και να φτάσει μέχρι τον υψηλότερο κρίκο αυτή τη αλυσίδα των εγκληματικών λαθών. Είναι λαϊκή απέτηση. Ο κόσμο έξω είναι οργισμένος και είναι οργισμένος όχι με την έννοια ότι βγαίνουμε στον δρόμο να τα σπάσουμε βγαίνουμε στο δρόμο να κάνουμε ε, να κάνουμε έσχη ο κόσμο εκεί έξω βγαίνει ειρηνικά, όπω είδαμε. Μιλάμε για 35.000 κόσμο. Mm -hmm. Μόνο στην Αθήνα, σε 70.000 πόλει. Και είναι η τρίτη και... φορά που βγαίνει έξω. Ακριβώ είναι η τρίτη. Σαν... Πολύ σωστά το λε. Είναι η τρίτη φορά λοιπόν που αυτό ο κόσμο βγαίνει έξω και σου λέει: Πρέπει να φτάσετε μέχρι τέλου πραγματικά. Αυτή τη φορά να μην οχυρωθούμε πίσω από παραγραφέ, από νόμου περιευθύνη υπουργών, από δεν ξέρω τι. Θα, δεν υπάρχουν πια δικαιολογίε για αυτό που λέμε συνεκτικά όλα αυτά τα χρόνια κράτο δικαίου. Καμία απολύτω δικαιολογία. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνε όσο ψηλά και αν φτάνουν αυτέ, αν θέλει το υπάρχον πολιτικό σύστημα να έχει και επόμενη μέρα. Αν θέλει. Γιατί, αν δεν θέλει, ιδού πεδίο δόξη λαμπρών. Να πω και κάτι άλλο σε ένα δεύτερο θέμα. Είδαμε εκεί έξω πάλι να υπάρχουν κάποια επεισόδια. Που δεν αμαυρώνουν βέβαια τον ειρηνικό χαρακτήρα τη όλη διαδικασία από τι χιλιάδε Ακριβώ στο περιθώριο. περιθώριο. <Κι> Όμω, η αστυνομία δεν είναι ο ρόλο τη να απομονώνει επιτέλου αυτού του λίγου κουκουλοφόρου, μαυροφόρου που βγαίνουν για να σπάσουν, να κάνουν επεισόδια με κάθε αφορμή. Χωρί ε άλλα με κάθε αφορμή. Όλη η αστυνομία δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Εδώ επίση, δεν πρέπει επίσης η αστυνομία να μην δίνει την αίσθηση ότι λειτουργεί για να διαλύσει την ε, ε, τη συγκέντρωση. Την αίσθηση, την εντύπωση, παραλαμβάνω. Ότι μπορεί, εδώ βλέπουμε στο σύνταγμα. Δεν ξέρουμε τι άλλο έχει γίνει προηγουμένω, είναι αλήθεια αυτό, αλλά εδώ φαίνεται η αστυνομία στο σύνταγμα να κινείται προ διαδηλωτέ απρόκλητα. Αυτό φαίνεται, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί προηγουμένω. Αυτό φαίνεται, ε, αυτό βλέπουμε στις εικόνε μα. Ένα δεύτερο βίντεο, όπου βλέπουμε ένα όχημα τη αστυνομία να ξεκινάει, όπω βλέπετε, με τεράστια ταχύτητα, πολύ μεγάλη ταχύτητα, να χτυπάει κάδου και από πίσω υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίο πέφτει κάτω. Και μπορεί να χτυπήσει, μπορεί να χτυπήσει σοβαρά, μπορεί, να, μπορεί ακόμα και να σκοτωθεί. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αυτό ο άνθρωπο εδώ μπορεί να προσπαθεί να απεγκλωβιστεί, να είναι εγκλωβισμένο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά προφανώ δεν πρέπει με έναν τρόπο να μην δίδεται η εντύπωση. Επαναλαμβάνω ότι η αστυνομία με έναν τρόπο προσπαθεί να λειτουργήσει με τρόπου οι οποίοι δεν συνάδουν με ειρηνικέ συγκεντρώσει.